In Business News. Η ανάπτυξη του τομέα των μεδικών ταμείων είναι πάρα πολύ σημαντική για την Κυπριακή οικονομία, διότι με την ανάπτυξη των μεδικών ταμείων έρχονται στη χώρα μας funds, τα οποία προσφέρουν στην οικονομία, στην ανάπτυξη, με το establishment αυτών των επενδυτικών ταμείων στην Κύπρο, τότε αυξάνεται και οι θέσεις εργασίας, επεκτείνομαστε στις θέσεις εργασίας, μετά έρχονται από το εξωτερικό ταμεία τα οποία καθιδρούν την έδρα τους στην Κύπρο, έτσι αναπτύσσεται το όνομα της χώρας μας, το reputation, και οι υφιστάμενοι φορείς που εμπλέκονται σε αυτό βελτιώνουν την ποιότητα των επενδυτικών ταμείων και των services που παρέχουμε. Έτσι βγαίνουμε προς τα έξω αρκετά δυνατοί στο market για να προσελκύσουμε επενδυτές, εταιρείες που θέλουν να εγκαθιδρυθούν στην Κύπρο και προχωρούμε, ενώ είναι πάρα πολύ σημαντικό το establishment για την οικονομία overall. Εποφελούνται διάφοροι φορείς. Πρώτον, εποφελείται η Κύπρος σαν Κύπρος, διότι βγαίνει προς τα έξω. Μετά, εποφελούνται στην Κύπρο να επενδύουμε διαχρονικά στα professional services. Με την ανάπτυξη του τομέα, ενισχύεται το professional service στην Κύπρο, ενισχύονται οι τράπεζες, ενισχύεται ο regulator, μπαίνει σε διάφορα νομοσχέδια τα οποία είναι ευρωπαϊκά, όπου δουλεύουν με άλλες αρχές. Βελτιώνουμε το οικοσύστημα των επενδυτικών ταμείων, βελτιώνονται οι τράπεζες, δηλαδή αναπτύσσεται ο τραπεζικός τομέας, μετά αναπτύσσεται το real estate development, διότι μέσω επενδυτικών ταμείων αναπτύσσεται, και υπάρχει γενικώς ανάπτυξη στο νησί όσον αφορά με τις ξένες επενδύσεις που προσελκύονται στη χώρα μας. Πρέπει, υπήρξαν σημαντικά πράγματα που γίνανε τα τελευταία χρόνια, όπως η αλλαγή των νομοσχεδίων. Πρέπει κάποια πράγματα να τα ξαναδούμε λίγο πιο ζεστά, να βελτιώσουμε κάποια εφισταμένα νομοσχέδια. Πρέπει να περάσουν επιπλέον νομοθεσίες, το οποίο θα κάνουν το ecosystem, το fund στην Κύπρο, πιο attractive για τους επενδυτές. Δηλαδή, δουλέψαμε στο σύστημα, κατ' εμένα πιστεύω ότι το σύστημα δουλεύτηκε για να είναι θετικό για τους επενδυτές, το οποίο είναι όσον αφορά το capital raising, που είναι από τις μεγάλες δυσκολίες που έχουν οι asset managers ανά τον κόσμο. Πιστεύω ότι η Κύπρος επικεντρώθηκε σε αυτό το κομμάτι. Αξίζει να το βελτιώσουμε ακόμα παραπάνω, με το να περάσουμε καινούργια νομοσχέδια που μπορεί να καλύφουν άλλων είδος άδειες, όπως π.χ. το mini manager που είναι στο pipeline. Μπορεί να κάνουμε εποπτευόμενη το fund administration για να νιώθει παραπάνω safety ο investor. Αν και υπάρχουν, το foundation έχει δημιουργηθεί και θεωρώ ότι είναι πάρα πολλά θετικό το outcome που έχουμε μέχρι σήμερα.